Όχι, δεν. Ήταν πολύ cool. Εγώ όταν έφυγα από το σπίτι για πρώτη φορά, με πρώτα αντίδραση. Το έφτιαξα. Καλά, έλεγα όποτε μαλώναμε, έλεγα θα φύγω. Δεν έφυγα ποτέ που θα βρίσκα καλύτερα. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε ένα group therapy. Έχουμε μαζευτεί όλοι αντιδραστικοί μαζί. Όλοι έτσι. Με φουντώνε. Δεν έχω πολλά παιδιά. Δεν θέλω να μιλάω. Δεν είμαι έτοιμη ακόμα. Έλα, μιλάμε. Είμαστε άλλη γενιά. Τώρα δεν ισχύουν αυτά. Καλά. Λοιπόν, άλλη γενιά. Λοιπόν, τι λέω. Και όταν αποφάσισα λοιπόν ότι θέλω να έχω το χώρο μου, ρε παιδί μου. Είπα, επειδή ήξερα ότι η μάνα μου αποκλείεται αυτό να το αντέξει, να το αποδεχτεί. Έλα μαζί. Όχι, βέβαια. Πήγα, το έφτιαξα. Είχα κόψει γραμμάτια σε όποιον μιλάει ελληνικά για το κάθε τι που έβαλα μέσα. Το κρεβάτι, το αυτό, το ένα, το άλλο. Δεν είχα μαζέψει λεφτά. Έτσι έπρεπε να τα μαζέψω όλα. Και αφού το έφτιαξα και το ζούσα κανένα δύο μήνες, αλλά όχι συνέχεια. Δηλαδή, κοιμόμουν κάποια βράδια. Τι, φανερά. Έλεγα στη μάνα μου, όχι, με δώσει μια φίλη μου. Ήμουν πια μεγάλη κοπέλα, σιγά δεν με παραφιλούσε. Αλλά εγώ σε φίλη μου δεν έπαιρνα. Δηλαδή, Ελιάνα είναι εκεί. Τι, μου κοντά γυναίκα. Ναι. Αλλά δεν έχει σημασία. Και μια μέρα τη λέω: θέλω να σε πάω κάπου. Όχι. Δεν το πιστεύω. Μη μου το κάνει κανένα μου παιδί. Η αποκάλυψη. Σοκ και δέος, τι παιδί μου, να Παναγία μου. Γι' αυτό έλεγα: εγώ άλλο σκορπιό δεν θέλω να το γεννήσω. Ένα μόνο μου. Εγώ με αντέχω. Άλλο τίποτα. Κανείς. Μην το ξαναζήσω σε παιδί. Που από τη μαγιούλα να μπει στο σπίτι έτσι. Τι σου έκανα. Δεν μου πει καλορίζικο. Τι σου κάναμε, παιδί μου. Πού εμείς τι. Δεν σε αγαπάμε. Πού σε πιέσαμε. Ελεύθερη είσαι. Ήμουν και 23 χρόνων, 24, πίκρες, 23, 24, κάπου εκεί. Την πότισες πίκρες. Ναι, ναι. Κλάμα, τι σου κάναμε. Τι σου κάναμε. Τι σου κάναμε. Ήταν η ηλικία, 23.